άντρας που βλέπετε στο σημείο της δολοφονίας του αδικοχαμένου Παύλου έχει καταγραφεί στο βίντεο ντοκουμέντο που σας παρουσιάζει ο Αλφα λίγα μόλις λεπτά μετά την επίθεση με το μαχαίρι. Ο νεαρός ξεχωρίζει με φόρμα παραλλαγής και μαύρη μπλούζα, εμφάνιση που παραμπέμπει στις μαρτυρίες για ομάδα χρυσαυγητών, η οποία πρωταγωνίστησε στο επεισόδιο. Βλέπω να πούμε που τρέχανε από εδώ και από εκεί, βλέπω έναν ένα που φόραγε τη μπλούζα της Χρυσής Αυγής, σκισμένη. Ένας καραφλός ήταν. Εδώ βλέπετε τις δύο κοπέλες από την παρέα του αδικοχαμένου 34χρονου λίγο μετά τις φωνικές μαχαιριές. Μπροστά από το σημείο περνάει και η ομάδα νεαρών που τους καταδιώκει. Η ομάδα των νεαρών τρέχει να εξαφανιστεί λίγες στιγμές αφού το Παύλος Φίσας, χτυπημένος θανάσιμα με μαχαίρι, έχει σοριαστεί στο πεζοδρόμιο. Η κάμερα στο βίντεο ντοκουμέντο που σας παρουσιάζει ο Αλφα καταγράφει τις κινήσεις τους. Τρέχοντας εγκαταλείπουν το σημείο για να μην συλληφθούν. Αστυνομικοί με αναμένους τους φάρους προσεγγίζουν το σημείο. Αστυνομικός πεζεί στο πεζοδρόμιο, πλησιάζει τους νεαρούς και σταματάει έναν από αυτούς. Είδα που τον πιάσανε και τον πήραν. Ακούσατε κάποιον να μιλάει στο τηλέφωνο και να λέει τον πιάσανε, τον συλλάβανε μετά το περιστατικό? Ναι, στο στενό μέσα φωνάζει να πούμε. Δεν θυμάμαι το όνομα που είπε. Δεν χρειάζεται να το πει και λέει να πούμε, πού είσαι ρε μαλάκα, του λέει να πούμε. Τον πιάσανε και τον έχουν μέσα. Τον τάδε, ξέρω εγώ. Παύλος Φίσας παρακολουθούσε λίγο νωρίτερα σε καφετέρια τον αγώνα του Ολυμπιακού με παρέα την κοπέλα του και άλλα 7 άτομα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, θαμώνας της καφετέρια τους επιτέθηκε φραστικά όταν τους άκουσε να συζητούν για τη Χρυσή Αυγή. Αυτόπτες μάρτυρες λένε ότι απείλησε την παρέα του αδικοχαμένου νέου και πράγματι μετά τη λήξη του αγώνα έστησαν ενέδρα πολύ κοντά στην καφετέρια.